Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο δεν θα μάθουμε πώς να σιδερώνουμε φυσικά, αλλά θα ασχοληθούμε με την επισκευή ενός ατμοσίδερου της εταιρείας Tirrella, το οποίο ναι μεν ζεσταίνεται η πλάκα όταν το βάζουμε στην πρίζα, αλλά δεν βγάζει ατμό. Πάμε να το δούμε λίγο. Όπως βλέπετε έχει ανάψει το λαμπάκι εδώ. Έτσι πατάμε εδώ για να βγάζει ατμό, ακούμε ένα χαρακτηριστικό ήχο, αλλά δεν βγάζει ατμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως κοιτάμε για κάποια καμένη ασφάλεια που έχει να κάνει με το σύστημα boiler του ατμού. Πάμε να δούμε στο συγκεκριμένο τι μπορεί να φταίει. Ξεκινώντας, ξεβιδώνουμε τις βίδες από το κάτω μέρος της βάσης. Βγάζοντας το καπάκι, βλέπουμε ότι εξωτερικά στο μπόιλερ έχει δύο θερμοστάτες επιφάνειας διμεταλλικούς, οι οποίοι παίζουν το ρόλο του θερμοστάτη. Δηλαδή, αν πιάσουν μία ορισμένη θερμοκρασία, διακόπτουν τη διέλευση του ρεύματος από το σημείο που είναι εγκατεστημένοι. Παίρνουμε το σταυροκατσάβιδο και ξεβιδώνουμε τις βάσεις στήριξης από θερμοστάτες. Χρησιμοποιούμε το μυτοτσίμπιδο για να αφαιρέσουμε εύκολα τα κλιπάκια των καλωδίων από το θερμοστάτη. Όταν λέμε θερμοστάτη επιφάνειας, φανταστείτε κάτι σαν διακόπτη που αντί να τον πατήσουμε με το χέρι, θα κλείσει από μόνος του αυτόματα εάν το νερό πιάσει μία ορισμένη θερμοκρασία, για παράδειγμα 100 βαθμούς Κελσίου, και θα ξανανοίξει όταν η θερμοκρασία του νερού πέσει κάτω από 100 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο τη θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό του μπόιλερ σταθερή. Τώρα, με τη βοήθεια του πολύμετρου, ελέγχουμε εάν περνάει ρεύμα από το θερμοστάτη αυτόν που βρίσκεται στο καφέ καλώδιο. Εάν περνάει, όπως εμένα τώρα, ελέγχουμε και τον άλλο θερμοστάτη του μπλε καλωδίου. Και κοιτάζουμε ότι σε αυτόν εδώ δεν περνάει ρεύμα, οπότε είναι καμένος και τον αντικαθιστούμε. Εάν ρίξουμε μία πιο κοντινή ματιά, βλέπουμε ότι στο σημείο αυτό έχει παραμορφωθεί το πλαστικό και λιώσει. Εγώ έχω αγοράσει τον καινούργιο όπου τον βρήκα σε διάφορα καταστήματα με κόστος από 5 έως 10 ευρώ. Αφαιρούμε και καθαρίζουμε την παλιά πάστα με λίγο χαρτί. Κλείνουμε ελαφρά τα κλιπ για να κάνουν καλύτερη επαφή. Χρησιμοποιούμε θερμική πάστα για να είναι καλύτερη η επαφή του θερμοστάτη με το σημείο επαφής του στο μπόιλερ.
Χρησιμοποιούμε ποσότητα τόση όσο ενός μπιζελιού και την απλώνουμε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του θερμοστάτη. Βιδώνουμε τη βάση στήριξης του θερμοστάτη. Τοποθετούμε θερμική πάστα και στο δεύτερο θερμοστάτη, κλείνουμε τα κλιπάκια όπως και πριν και βιδώνουμε τη βάση του. Προσέχουμε κατά το κλείσιμο αυτά εδώ τα καλώδια να περάσουν από την ειδική υποδοχή που έχει και για να μην τα πατήσει το καπάκι κατά το κλείσιμο και τους προκαλέσει ζημιά, αλλά και για να μην ακουμπήσουν στο μπόιλερ όταν έχει πιάσει μεγαλύτερη θερμοκρασία και λιώσουν. Στη συνέχεια, κλείνουμε προσεκτικά το κουτί και βιδώνουμε τις βίδες. Πάμε να δούμε τώρα εάν λειτουργεί. Έχουμε γεμίσει το δοχείο μας με νερό, έχουμε βάλει και στην πρίζα το σίδερο και πάμε να κάνουμε τη δοκιμή μας. Όπως βλέπετε, αυτό φαίνεται να ήταν το πρόβλημα. Βγάζει αρκετό ατμό. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω πως καλό είναι, αν δεν είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε, να πάμε την ηλεκτρική συσκευή σε έναν ηλεκτρολόγο που είναι και επαγγελματίας και αυτή είναι η δουλειά του. Γιατί αν δεν γνωρίζουμε μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι έχει. Εκτός κι αν είναι το χόμπι σας όπως εμένα και σας αρέσουν και εσάς οι επισκευές, οπότε ναι, γιατί όχι, επισκευάστε την, αλλά με πολύ προσοχή, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, με το ρεύμα δεν πρέπει να παίζουμε και να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε. Έως το επόμενο βίντεο μου, γεια σας!